Η ανάγκη αυτού του κόμματος, εάν και εφόσον δημιουργηθεί, θα δημιουργηθεί όχι από την ανάγκη των αποστράτων επειδή τους κόψανε 160 εκατομμύρια, θα δημιουργηθεί από την ανάγκη του ελληνικού λαού, και όταν λέω ελληνικός λαός δεν εννοώ μόνο τους αποστράτους, εννοώ τους ανέργους. Αυτή τη στιγμή άνεργοι, 1,4 εκατομμύρια άνεργοι, δεν έχουν κανένα να τους εκπροσωπεί. Βγαίνει η ΑΔΔ, βγαίνει η ΓΕΣΕ, βγαίνουν οι απόστρατοι. Ποιος εκπροσωπεί τους ανέργους? Ουδείς. Ποιος τους δίνει βήμα? Όταν αυτοί όμως οι άνθρωποι δούνε ότι οι απόστρατοι, έστω και σε εισαγωγικά οι απόστρατοι, έχουν κάτι καλύτερο να τους προσφέρουν, δεν θα πάνε μαζί τους? Όταν οι αγανακτισμένοι που βγαίνουν κάθε μέρα, βγαίναν τέλος πάντων, καταλάβουν ότι υπάρχουν ομάδες. Έτσι, λοιπόν, εμείς δεν λέμε ότι θα φτιάξουμε de facto ένα πολιτικό κόμμα, απλώς λέμε ότι υπάρχει δυνατότητα μια ομάδα αποστράτων σε συνδυασμό με τον υπόλοιπο ελληνικό λαό να φτιάξει ένα καινούργιο πολιτικό. Να επεκτείνουν μια δράση κοινωνική, εμπάσχετο. Όχι, και να πάει και σε πολιτική, διότι να σας πω κάτι, κάθε μέρα η κοινωνία, κύριε Ναυαρχή, είναι πολιτική, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι, αλλά όταν λέω κοινωνική δράση, εννοώ μέσα στην πολιτεία. Σωστό, αλλά η κοινωνία είναι πολιτική. Η κοινωνία όμως όταν φτάσει να καταλάβει, εάν το καταλάβει, διότι εντάξει, κρατάμε πάντα και κάποια επιφύλαξη, ότι το ισχύον πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της, εάν, δεν ξέρω, τότε προφανώς θα ψάξει να βρει μία εναλλακτική λύση. Και επειδή από όλες τις δημοσκοπήσεις βγαίνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι ο θεσμός που πιστεύουν περισσότερο οι Έλληνες, και όταν λέμε ένοπλες δυνάμεις δεν εννοούμε τάγκς και χούντες και τέτοια, έχετε πολλή δουλειά να κάνετε. Αφήστε να πω κάτι σε αυτό το τομέα. Έχετε πολλή δουλειά να κάνετε. Ανέφερε κάτι ο Ναύαρχος, έτσι, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο και να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Βεβαίως οι θεσμικές ενώσεις έχουν ένα άλλο ρόλο. Έτσι. Βγήκαμε μπροστά να διεκδικήσουμε, όπως είπατε, κάποιοι μας γνώρισαν. Λέμε αυτά που πιστεύουμε. Δεν είναι μόνο βεβαίως ότι μας έχουν πετσοκόψει, να το πω έτσι, μας έχουν στοχοποιήσει, αυτό είναι γεγονός. Και είμαστε η μόνη ομάδα μετά τους ανέργους που μας έχουν στοχοποιήσει και έχουμε υποστεί αυτού του είδους μειώσεις. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ανησυχούμε για αυτά που έρχονται ή αυτά που θα συμβούν στη χώρα μας. Και εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε ορκιστεί να την υπερασπιζόμαστε και δεν θα την αφήσουμε έτσι. Για δέστε τι γίνεται στον κόσμο, έξω στον ελληνικό λαό. Έτσι είναι αγανακτισμένος. Είναι απογοητευμένος από το ήδη υπάρχον σύστημα. Καλά, μην το λέτε εμένα, εγώ ζω. Ακριβώς. Και κυκλοφορώ εκεί. Σε άλλους να τα πούμε. Είναι ρητορική ερώτηση στον καθένα. Δεν έχουν κατέβει στην γειτονιά και δεν ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Και θα σου πω το εξής. Λοιπόν, ξέρει πολύ καλά, και αυτή είναι η πραγματικότητα, το ήδη υπάρχον πολιτικό σύστημα έκλεισε τον κύκλο του. Λοιπόν, δεν μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα, γιατί το ίδιο είναι πρόβλημα επειδή δημιούργησε το πρόβλημα. Αυτοί που μας οδηγήσαν στο τούνελ δεν μπορούν να μας βγάλουν από το τούνελ. Τις καλές φράσεις που λέτε θα σας τις λέω, πολύ καλό. Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Για το χάλι της χώρας, κύριε Κωνσταντάρα, ποιοι φταίνε? Οι πολιτικοί μας. Φανήκανε κατώτερα των περιστάσεων και ανήκανε να διαχειριστούν την εξουσία που τους δώσαμε. Και επιτρέψτε να πω κάτι άλλο. Αν τώρα ο ελληνικός λαός, μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν, με αυτή την απαξίωση, εξαθλίωση, ισοπαίδωση των πάντων, θέλει κάτι νέο, κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, αυτό είναι θέμα του ελληνικού λαού. Και φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι θέλει κάτι καινούριο. Αν τώρα θέλει να συνδιαχειριστεί τις τύχες του, και αυτό είναι γεγονός, με τις ένοπλες δυνάμεις, είναι το θέλω του ελληνικού λαού. Δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε πρώτοι στην προτίμηση του ελληνικού λαού. Μας αγαπάει. Σας θυμίζω ότι είπα στον πρόλογο, αν δεν το ακούσατε, ότι σήμερα είναι η επέτειος της επανάστασης των Γαριφάλων στην Πορτογαλία το 1974. Θα βάλω τη συζήτηση και τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Πιπερόπουλο, τον οποίον καλωσορίζω από την γυραιά Αλβιών. Πολύ ωραία με την πολιτική, και εγώ θα ήθελα να δείτε τα θέματα του αθλητισμού πώς τα ξέρει. Όχι, φαίνεται ο άνθρωπος που δεν πλέον ασχολείται το πολύ τώρα τελευταία. Γιατί κανονικά, αν τον αφήναμε να μας αναλύσει την περίπτωση της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, τρεις ώρες θα μίλαγε. Αλλά ας το αφήσουμε, ας το αφήσουμε για άλλη εκπομπή. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω στον κύριο Πιπερόπουλο, νομίζω ότι είναι στο Λονδίνο, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Στο Newcastle. Αυτή τη στιγμή ο First Sea Lord, εάν δεν κάνω λάθος, είναι Έλληνας στην καταγωγή. Το ξέρετε αυτό? Ο πρώτος ναύαρχος του Βρετανικού ναυαρχείου είναι Έλληνας στην καταγωγή. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Ο διοικητής των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, ο Σταυρίδης, είναι Έλληνας στην καταγωγή. Αυτό σημαίνει η ελληνική φυλή είναι φοβερά δυναμική εκτός Ελλάδος. Διότι εντός Ελλάδος μας βάζουν τα βαρύδια, τα οποία
Μα τα βάζουν επίτηδε να μα τραβήξουν στο βυθό. Δεν διαφωνώ. Εντό Ελλάδο είναι πάρα πολύ καλοί και αξιόλογοι ή άλλοι. Δηλαδή δεν μπορούμε να πηγαίνουμε εμεί και να θριαμβεύουμε στο εξωτερικό και να έχουμε την απέτηση να μην έρθουν αυτοί να θριαμβεύσουν εντό Ελλάδο. Πλάκα κάνω, μην με κοιτάτε. Πάντω για την Τουρκία, αν μου επιτρέπετε, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία, εκτό από τα οικονομικά που θίξαμε, έχει και πολλά γεωπολιτικά προβλήματα. Περικυκλώνεται από τη Συρία, από τους Κούρδους, έχει το Κυπριακό, έχει την Ελλάδα, έχει το Ιράν, έχει το Ιράκ, έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα και το κυριότερο και νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επεκτασιμότητα της Τουρκίας είναι το Ισραήλ. Γι' αυτό βλέπετε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κέρι, το πρώτο πράγμα που φρόντισε είναι να απαλλάξει την Τουρκία από το βραχνά και το άγχος του Ισραήλ. Διότι η Τουρκία από όλους αυτούς που περιγράψαμε πριν, εκτός Ελλάδος βέβαια, το μόνο που φοβάται είναι το Ισραήλ. Κανέναν άλλον. Εάν η Τουρκία τα βρει με το Ισραήλ, τότε βεβαίως αυτό που είπε ο κύριος Πιπερόπουλος προσπαθεί άλλωστε της λύνει τα χέρια. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να προσεδεριστεί τους Ισραηλινούς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αρκεί να μην φαίνεται και τόσο πολύ. Μόνο που έχει αρχίσει και φαίνεται, έτσι Γιώργο. Δεν προχωρήσει. Να βοηθήσω λίγο. Επεκτείνοντας τη σκέψη του Ναυάρχου, έτσι. Μάλιστα. Για να το πω απλά, ότι στην Ελλάδα μας, στην πατρίδα μας, εγώ επειδή είμαι Σμυρνιός από τη μάνα του Μακαρίτησα, πόντιος από τον πατέρα του Μακαρίτη. Επειδή έζησα τη μισή μου ζωή στο εξωτερικό και την άλλη μισή στην Ελλάδα, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Σαν το σύνθημα που έβγαλε σήμερα, Δημήτρη μου, το έτσι γουστάρουμε, το είπατε και η τρίσσα. Εγώ το έβγαλα. Εγώ θα πω ότι να προσθέσουμε και κάτι ακόμη εκεί. Ότι στην Ελλάδα αυτός ο εκπληκτικός λαός. Που κρατάει τη σκούφια του, κρατάει τα DNA του από τον πολυμήκανο Οδυσσέα και φαίνεται όπου κι αν πας, στο Τόκιο βρέθηκα και έχει ελληνική καφετέρια. Να τρελαθείς δηλαδή. Αλλά όταν είμαστε μέσα στην Ελλάδα, εμείς οι έξυπνοι Έλληνες αλληλοανερούμεθα. Και το σύστημα, το κατηγορώ πάντα, το σύστημα που δεν το βλέπουμε, αλλά αυτό μας διοικεί, φροντίζει να μας δίνει πάντα μια καραμέλα. Είναι πράσινη, είναι κόκκινη, είναι κίτρινη, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Πάντως η καραμέλα αυτή συνεχίζει την αλληλοανέρεση των Ελλήνων που κατά τα άλλα καθηγητές, στρατηγοί, πολιτικοί, κυβερνήτες, έμποροι, βιομήχανοι, οικονομικά επιτελεία σε όλες τις γωνιές της γης υπάρχουν. Στην Ελλάδα γιατί τα κάναμε καλή. Ερώτημα κρίσεως που νομίζω ότι την απάντησή σου θέλουν να ακούσουν και ο κύριος Ιατρίδης και ο κύριος Περβερνάς και πολλοί άλλοι δραστηριοποιημένοι απόστρατοι ή άνθρωποι που είναι ακόμα στο στράτευμα. Επειδή όταν ερωτούνται τακτικότατα από μένα αλλά και από άλλους συναδέρφους μου εάν πραγματικά πρόκειται να προχωρήσουν στη σύσταση κόμματος στρατιωτικών, αποστράτων κτλ. Έχουν πολλές, πώς να πούμε, αναστολές. Δικαιολογημένα τις έχουν, Γιώργο μου. Όχι. Εγώ δεν τους δικαιολογώ. Εγώ θα έλεγα να προχωρήσουν. Το είπαν και οι δύο εμέσως, ο ένας πιο δυνατός. Δεν είμαστε συνεννοημένοι, να είμαστε εξηγημένοι. Έτσι. Όχι, σαφώς. Όχι, να το ξέρετε ο κόσμος. Εμείς δεν με τηλεφωνάς πριν και μου λες, Γιώργο μου, που να κινηθείς, είσαι από τους λίγους. Γι' αυτό και βγαίνω μαζί σου. Διότι αλλιώς είμαι κόμβος στον αέρα, θα τα πούμε κύριε καθηγητά σε λίγο, ή μου λένε, αν δεν πεις αυτά, δεν βγαίνεις. Και σε ξεχνάνε. Θα το πω όμως απλά. Εγώ πολλές φορές έχω πει ότι η επταετία 67-74 επιβάρυνε τον ψυχικό κόσμο. Επιβάρυνε το ήθος, επιβάρυνε το ύφος του στρατού μας, της αεροπορίας και του ναυτικού μας, αδικαιολόγητα σε μακρύ διάστημα. Εγώ πολλές φορές έχω πει εφασώς, και αυτό δεν το λέω τώρα, που δεν διδάσκω πια, γιατί είμαι εκτός Ελλάδος και είμαι περισσότερος έξω παρά μέσα. Διδάσκεις από τηλεόραση. Έλεγα ναι, αλλά έλεγα πολλές φορές και μέσα στο αφιθέατρο της Αντίσπο, ότι για όνομα του Θεού, δεν μπορώ να βλέπω εγώ τον Γάλλο, τον Γερμανό, τον Ιταλό, τον Εγγλέζο να προπατάει με τη στολή του. Και να μην βλέπω τον Έλληνα, γιατί ακόμη επιβαρύνεται από τι. 7 χρόνια που σε τελική ανάλυση όλα τα γκάλοπ τώρα λένε ότι πάρα πολλοί Έλληνες λένε τι καλά που περνάγαμε. Εγώ δεν θα χειροκροτήσω. Το 30%. Αλλά ούτε θα επικροτήσω. Θα πω όμως ότι να προχωρήσουν οι απόστατοι, να χρησιμοποιήσουν τα ταλέντα και τις γνώσεις, τις στρατηγικές και τις τεχνικές που μάθανε ως διοικητές και ως υψηλόβαθμοι διοικητές και να φροντίσουν γιατί αυτό που λείπει στην πατρίδα μας είναι πρώτον αυτή τη στιγμή. Το όραμα, και οι ένοπλες δυνάμεις πάντα είχαν όραμα, την ύπαρξη και τη διαιώνιση της πατρίδος, λείπει η στρατηγική
η οποία έχει υποταχθεί στα κελεύσματα αυτών που στα παρασκήνια διοικούν αυτούς που εμείς βλέπουμε μπροστά και νομίζουμε ότι αυτούς που βλέπουμε Γιώργο, διοικούν, Γιώργο, να μας διοικούν οι άλλοι. Μην το συνεχίσεις. Και οι στρατιωτικοί να προχωρήσουν. Μην το συνεχίσεις, θα μας πούνε, μην το συνεχίσεις, θα μας πούνε προβοκάτορες. Εσένα και εμένα. Εμένα πρώτα απ' όλα. Μα αυτή τη στιγμή το σκάφος που λέγεται Ελλάς ή το αεροσκάφος, να καλύψω και τους δύο, ή το άρμα που λέγεται Ελλάς έχει τερματώσει, έχει μείνει από βενζίνη στον αέρα και έχει χάσει το πιβέρι στη θάλασσα. Δεν πρέπει κάποιος να βγει μπροστά, με Δημήτρη μου, και να πει για όλο του Θεού. Σταματήστε να συμβιβάζεστε και σταματήστε να ακούτε τα κελεύσματα και σκεφτείτε μια λέξη. Ελλάς. Σ' αγαπώ πολύ και σε χαιρετώ. Και εμείς, και εμείς. Μας δίνετε κουράγιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήταν προσχεδιασμένο αυτό, αλλά με ξεπέρασε ακόμα και εμένα, κύριε Σιδερόπουλο. Δεν ήξερα τη θέση του για το συγκεκριμένο και βλέπετε ότι είναι χυμαρώδης, πολύ, πολύ απόλυτος, ας πούμε. Έγιναν βεβαίως και αναφορές στην 21η Απριλίου. Καλό είναι να τις αποφεύγουμε. Όχι, θα σου πω κάτι όμως. Να προσθέσω κάτι, κύριε Κωνσταντάρα. Γιατί εδώ εμείς δεν ομιλούμε, για το 67. Δεν ομιλούμε περί στρατιωτικού πραξικοπήματος. Όχι, όχι, όχι. Δεν το συζητάμε. Αλλά το 67 που ήρθε η Χούντα δεν φταίνει η στρατιωτική. Η ίδια η πολιτική με τις πολιτικές που εφαρμόσανε. Αυτή είναι υπεύθυνη. Όπως και το 1909. Και αυτό ήταν η βασική τους δικαιολογία όμως, κύριε Κωνσταντάρα. Μα φταίνει και η πολιτική. Προσχεδιασμένα ήταν από έξω. Από εξωτερικά κέντρα. Σαφώς. Αν μπορούμε για 5 λεπτά να βάλουμε στην κουβέντα και τον κύριο Μακρυγιάννη, θα είναι μια τελείως διαφορετική νότα. Αν μπορούμε. Για 5 λεπτά δεν έχουμε παραπάνω. Παρακαλώ, κύριε. Εγώ, αν με επιτρέπετε, για την 21η Απριλίου να πω, γιατί ήμουν εν ενεργεία και την έχω ζήσει. Δυστυχώς χρεώσανε οι πολιτικοί, χρεώσανε στο σύνολο των στρατιωτικών την ανάμειξη την 21η Απριλίου. Και μην ξεχνάμε ότι ένας από τους λόγους που έπεσε η Χούντα ήταν η στρατιωτική. Το κίνημα του ναυτικού, ο Ναύαρος ο Παπάς με το βέλος που την περασμένη εβδομάδα έφυγε, απεβίωσε, ναι, και ήταν μεγάλη απώλεια για την Ελλάδα. Επομένως δεν μπορούν οι πολιτικοί να κατηγορούν συλλήβνητους στρατιωτικούς για την 21η Απριλίου. Διότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των στρατιωτικών, κυρίως από μία ημερομηνία και μετά, ήταν αντίθετη. Δεύτερον, εγώ θα σας κάνω και ένα ρητορικό ερώτημα. Όλοι όσοι ανεδείχθησαν μετά στην πολιτική μετά το 1974, θα τους γνώριζε κανείς αν δεν είχε γίνει η Χούντα? Διότι αυτοί όλοι ανεδείχθησαν, οι περισσότεροι ορθώς, αλλά πολλοί από αυτούς και κακώς, ως αντιστασιακοί. Και το αντιστασιακοί βάλτε σε παρένθεση. Πολλοί από τους πολιτικούς πράγματι πολέμησαν. Πολλοί από αυτούς όμως ήταν στο εξωτερικό και ήρθαν εδώ και κάνανε τους σωτήρες. Ποιος τους ανέδειξε εκεί? Η Χούντα. Και για να τελειώσω, εμείς καταδικάζουμε τη Χούντα, δεν το συζητάμε. Παρόλο, προσωπική μου άποψη, πολλοί ακόμη και μέσα στο κοινοβούλιο ίσως να το πηγαίνουν και εκεί, διότι δεν αντιλαμβάνομαι τη ρίση πολλών ότι το Σύνταγμα δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται, λέει, το Σύνταγμα. Μα αν δεν εφαρμόζεται το Σύνταγμα, δίνεις λαβή σε αυτούς που το εποφθαλμιούν να έρθουν και να καταργήσουν άλλα 3 άρθρα. Θέλετε μου να σας πω ότι αυτό συμβαίνει όμως. Εγώ διαφωνώ. Που το λέω, αλλά αυτό συμβαίνει. Σήμερα όλη αυτή η διαμάχη μεταξύ του κυρίου Ρουπακιώτη και του κυρίου Μανιτάκη είναι βασικά, εδράζεται σε αντίληψη περί συντάγματος και περί αξιοπιστίας. Υπάρχει το Συνταγματικό Δικαστήριο, υπάρχει το Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα Συνταγματικό. Υπάρχει και κανείς δεν μπορεί να το καταργήσει. Δεν κανείς. Έχουμε Συνταγματικό Δικαστήριο. Γιατί λειτουργούν οι θεσμοί στην Ελλάδα. Έχουμε το ανώτατο. Λειτουργούν. Εάν τα έχουν διαλύσει όλα. Ήδη, τα έχουν διαλύσει λέμε, όλα. Εάν ήδη λέμε έτσι, ότι οι θεσμοί δεν δουλεύουν στην Ελλάδα και το Σύνταγμα καταπατείται, ανοίγουμε την πόρτα σε αυτούς που εποφθαλμιούν τη δημοκρατία και θα πούνε εντάξει, λοιπόν, πόσα άρθρα δεν τηρούνται, 10, εμείς θα καταργήσουμε άλλα 3 και καθαρίσαμε. Μένουμε σε αυτό, μην το προεκτείνουμε. Μην το προεκτείνουμε. Θέλω 3-4 λεπτά να δώσω στο φίλο μας και συνεργάτη μας, τον Χρήστο Μακρυγιάννη, απόστρατο κι αυτό.